Προβλήματα εξακολουθούν να δημιουργούνται στην υδροδότηση και τις πόλεις των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΔΕΗ, Μάκη Χρυσοστόμου, τα προβλήματα είναι μικρότερα μέσα στην πόλη. Ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων υποστήριξε ότι προβλήματα υπάρχουν σε σπίτια που βρίσκονται σε ψηλά σημεία της πόλης, όπου έχουν θέμα κυρίως με την πτώση της πίεσης. Μεταξύ αυτών, περιοχές όπως τα Μέλανδρα και η Νέα Ζωή. Μεγαλύτερα προβλήματα παραδέχτηκε πως υπάρχουν στην Αμπελιά αλλά και την Παβότιδα, ενώ κάποια θέματα που υπήρξαν με το νερό σε περιοχή κοντά στο Δήμο Δοδόνης αντιμετωπίστηκαν, όπως είπε, με τη συνδρομή του Δημάρχου Δοδόνης Χρήστου Ντακαλέτση, τον οποίον και ευχαρίστησε δημόσια. Ο κ. Χρυσοστόμου ξεκαθαρίζει ότι τα προβλήματα είναι αποτέλεσμα της υπερκατανάλωσης των ημερών αυτών που καταγράφονται και υψηλές θερμοκρασίες. Καταλήγοντας, ζητά από τους πολίτες να χρησιμοποιούν το νερό με σύνεση και να την περιορίσουν τη χρήση όσο είναι δυνατόν. Λοιπόν, όσο αφορά την πόλη των Ιωαννίνων, δεν έχουμε τεράστια προβλήματα. Υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα στα ψηλά σημεία της πόλης ένα κομμάτι, αλλά σε πολλά πολύ ψηλά σπίτια, τα οποία τα έχουμε πολλά χρόνια. Αυτά είναι στο επίπεδο της δεξαμενής. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όσο αφορά αυτά 10 σπίτια, 15. Αλλά μεγάλα προβλήματα στην πόλη δεν έχουμε, εκτός την περιοχή πίσω από το νοσοκομείο του Χατζικώστα, που υπάρχει εκεί στα ψηλά σημεία κάποια προβλήματα. Βέβαια, αυτά είναι τις ώρες τις απογευματινές και δεν είναι όλο το διάστημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της Αμπελιάς. Η Αμπελιά, να πω ότι η ΔΕΗ διαχειρίζεται το νερό που παίρνει από τις γεωτρήσεις που έχει ο Σίδλη. Δηλαδή, δεν ευθύνεται η ΔΕΗ 100% όσο αφορά την υδροδότηση της Αμπελιάς. Και εκεί γίνονται κάποιες προσπάθειες από το ΣΥΚΛΗ. Έχει διορθωθεί το πρόβλημα, δεν είναι τόσο μεγάλο, έντονο. Έχει σταματήσει αυτό το πρόβλημα. Γίνονται κάποιες προσπάθειες για να μπορέσουμε να κρατήσουμε σε καλά επίπεδα την υδροδότηση. Μετά έχουμε κάποια προβλήματα στην περιοχή της Παμβότιδας. Και εκεί η ΔΕΗ παίρνει νερό από το ΣΥΔΛΗ. Ό,τι νερό έρχεται, αυτό καταναλώνεται. Υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, πρέπει να γίνεται πολύ σπατάλη στο νερό. Θα πρέπει και οι συμπολίτες μας να προσέξουν λίγο τη σπατάλη και θα πρέπει και η καινούρια διοίκηση από εδώ και πέρα της ΔΕΗ, όποιο και θα είναι αυτό το διοικητικό συμβούλιο, τα επόμενα χρόνια να φροντίσει αυτοί που δεν έχουν σπίτια αλλά ποτίζουν κήπους και διάφορα άλλα χωράφια, να πούμε. Θα πρέπει η τιμή του νερού στους καλοκαιρινούς μήνες να είναι πολύ αυστηρή, πολύ τσουκτερή, για να σταματήσει αυτή η υπερκατανάλωση που γίνεται. Υπάρχουν στην πόλη καθημερινά βλάβες, καθημερινές βλάβες τις οποίες γίνεται. Και μπορεί να έχει διακοπή από βλάβη, όχι διακοπή γιατί δεν έχουμε νερό. Τα χαμηλά σημεία δεν έχουν πουθενά πρόβλημα. Αν μου λέγατε κανένα ψηλό σημείο στα Μάρμαρα ή στο Νεοχωρόπουλο ή στη Νέα Ζωή, θα σας έλεγα μπορεί να υπάρξει το πρόβλημα. Αλλά ή στα Μπελάκια υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά γενικά στα Γιάννα μέσα δεν υπάρχει καθόλου θέμα από το νερό. Ναι. Εσείς χρειαστήκατε να μεταφέρετε με υδροφόρες σε κάποια σημεία? Η ΔΕΗ δεν μετέφερε με υδροφόρες, δεν έχει υδροφόρες. Μετέφερε ο Δήμος Ιωαννιτών στην Αμπελιά με υδροφόρες. Ένα πρόβλημα που είχαμε στην περιοχή της Μανολιάσας, γιατί δεν είχε αρκετό νερό και η πηγή εκεί της Μανολιάσας. Χθες το λύσαμε και αυτό το πρόβλημα. Μας βοήθησε ο Δήμαρχος της Δοδόνης και να τον ευχαριστήσω προσωπικά, γιατί τον πήρα και μας έλυσε το πρόβλημα. Τραβήξαμε έναν σωλήνα πολύ μικρό από την γεώτρηση που έχουν στην περιοχή των Μελιγκών, Μελιγκούς, αν θυμάμαι καλά, και λύσαμε το πρόβλημα.